Όπως λέγαμε και την Παρασκευή, κάναμε μια μικρή εισαγωγή και στο σημερινό μας θέμα, αλλά και στο πλαίσιο της προσκολοσαϊκής επιστολής, καθώς σε αυτή σαν εκκλησία θα μείνουμε για ένα αρκετό διάστημα μετά τον Αύγουστο. Οι Κολοσσές ήταν μια πόλη που δεν υπάρχει πια. Στη θέση της είναι μια μεγάλη και ευημερούσα τουρκική πόλη στην νότιο-δυτική Τουρκία, όχι στα παράλια όμως, λίγο πιο μέσα, που λέγεται Ντενιζλί. Στην αρχαιότητα η πόλη αυτή ήταν μια πόλη μιας περιοχής που ευημερούσε. Υπήρχαν άλλες δύο πόλεις στην περιοχή, στη γειτονιά, η Ιεράπολης και η Λαοδίκεια. Και οι τρεις για διαφορετικούς λόγους έλκυαν τουρίστες, έλκυαν επενδυτές και ήταν ένα μεγάλο οικονομικό κέντρο της περιοχής. Στην περιοχή αυτή είχε φροντίσει ο Απόστολος Παύλος, όπως φρόντισε σε κάθε σημαντική περιοχή που ήταν κέντρο και περνούσαν πολλοί άνθρωποι, να ακουστεί το Ευαγγέλιο, να φυτευτεί μια εκκλησία, όχι μόνο στις Κολοσσές, αλλά και στις άλλες δύο πόλεις υπήρχαν χριστιανικές εκκλησίες, ώστε σε αυτό το σημαντικό πέρασμα, σε αυτό το σημαντικό οικονομικό κόμβο της περιοχής, στην κοιλάδα του ποταμού Λύκου, να ριζώσει το Ευαγγέλιο και από εκεί να εξαπλωθεί πιο πέρα, πιο μακριά. Υπήρχε ένας δούλος του Θεού, ένας διάκονος του Ευαγγελίου, το όνομά του ήταν ο Επαφράς, εμφανίζεται στο πρώτο κεφάλαιο της επιστολής μας, ο οποίος, και στο τέταρτο κεφάλαιο της επιστολής μας, ο οποίος διακονούσε τις εκκλησίες εκεί. Και βλέπουμε στο έβδομο εδάφιο, συγγνώμη, του πρώτου κεφαλαίου, ότι ο Επαφράς φέρνει κάποια κακά νέα στον Παύλο. Του λέει κάποια δοξασία έχει παρισέλθει που είναι ξένη προς το Ευαγγέλιο. Είναι κάτι που θολώνει και νερώνει και αλλοιώνει την καθαρότητα και την απλότητα του Ευαγγελίου. Και λέγαμε την Παρασκευή ότι μία από τις απορίες των θεολόγων και των εξηγητών του Λόγου του Θεού σε όλους τους αιώνες είναι το ποια ακριβώς ήταν αυτή η αίρεση. Είναι αρκετά σαφές από το περιεχόμενο της επιστολής, αλλά και από εξωτερικές μαρτυρίες, ποια ήταν αυτή η αίρεση. Είναι καλό να έχουμε στο μυαλό μας ότι ένας πυρήνας, μια ομάδα, μια μειονότητα στις εκκλησίες της τρεις της περιοχής, της γειτονιάς αυτής, για να καταλάβουμε γεωγραφικά πώς ήταν οι εκκλησίες, κυλούσε ο Λύκος ο ποταμός και κατέρωθεν του Λύκου ήταν οι τρεις μεγάλες πόλεις, υπήρχαν και μικρότερα χωριά, χτισμένες σε απόσταση περίπου 10 χιλιόμετρων η μία από την άλλη. Είχε λοιπόν ριζώσει μια δοξασία στην εκκλησία των Κολοσσέων, εκεί όπου ξεκινούσε το κίνητρο για να χτιστεί και να δημιουργηθεί, ήταν η μη επάρκεια για τους πιστούς, για τους αδελφούς μας του τότε του Ευαγγελίου. Το Ευαγγέλιο τους φαινόταν πολύ απλό και πολύ απλοϊκό, πολύ λίγο για να βασίσουν τη ζωή τους σε αυτό. Και λέγαμε πάλι την Παρασκευή ότι τότε το Ευαγγέλιο ήταν πολύ καινούριο και πολύ διαφορετικό. Έχουμε την ίδια δυσκολία εμείς σήμερα, γιατί νομίζουμε, δεν είναι, ότι το Ευαγγέλιο, τα καλά νέα, είναι πολύ παλιό και πολύ γνωστό. Το αντίθετο. Στη μέση όμως υπάρχει η φρεσκάδα, η επαναστατικότητα, αν θέλετε, η διαφορετικότητα, η αιώνια νεότητα του Ευαγγελίου, των καλών νέων. Ποια ήταν λοιπόν αυτή η δοξασία, ποια ήταν η ιδέα που κυκλοφορούσε και είχε εγκατασταθεί στα μυαλά και στις καρδιές των αδελφών μας τότε? Ήταν ένα κράμα Ιουδαϊσμού και γνωστικισμού. Είναι αυτό που λένε οι ερμηνευτές, Ιουδαϊκός γνωστικισμός. Δηλαδή υπήρχαν στοιχεία έντονα θρησκευτικά, Ιουδαϊκής θρησκείας, το βλέπουμε πολύ φανερό στο δεύτερο κεφάλαιο. Υπήρχε μια τυπολατρεία φοβερή στο να ακολουθήσουν το γράμμα του Μωσαϊκού νόμου, χωρίς να βλέπουν την ουσία της λατρείας που ο Θεός ήθελε, αυτό που κριτικάρουν όλοι οι προφήτες στην Παλιά Διαθήκη προς τον Ισραήλ. Υπήρχε μια προσκόλληση στο νόμο, αυτό που κριτικάρει κυρίως ο Ιησούς όταν έρχεται στους Φαρισαίους και στους γραμματείς. Αλλά από την άλλη μεριά υπήρχε μια εσωτερική αναζήτηση της αλήθειας, που ήθελε να βρει την αλήθεια στο καλό που υποτίθεται ότι κατοικεί μέσα στον άνθρωπο. Το κέντρο στο Ευαγγέλιο των Κολοσσέων δεν ήταν ο Χριστός. Το κέντρο στο Ευαγγέλιο των Κολοσσέων ήταν ο θρησκευτικός, ο θρήσκος άνθρωπος. Ο άνθρωπος έχει κάτι μέσα του καλό και με το μυστικισμό, με την αναζήτηση, με την εσωτερική αναζήτηση, αυτό πρέπει να το αναδείξεις και να βρεις την αλήθεια
Υπήρχε λοιπόν ένα κράμα νεκρής θρησκείας και ανθρώπινης φιλοσοφίας. Και αυτό το λέει ο Επαφράς τον Παύλο, και ο Παύλος σε όλη την επιστολή προσπαθεί να αναδείξει τη ματαιότητα της θρησκείας από τη μία, την αποτυχία της ανθρώπινης αναζήτησης από την άλλη, και να ανυψώσει μία αλήθεια, το Ευαγγέλιο. Τι είναι το Ευαγγέλιο? Το λέμε πολύ συχνά εδώ στην Εκκλησία μας, ότι το Ευαγγέλιο δεν είναι μια δοξασία, το Ευαγγέλιο είναι ένα πρόσωπο, είναι ο Θεός. Το Ευαγγέλιο είναι ο Θεός. Είναι από αυτές τις φράσεις που μας αρέσει να τις επαναλαμβάνουμε, ότι το Ευαγγέλιο είναι ο Θεός. Και αυτό είναι πολύ ωραίο. Το Ευαγγέλιο είναι ο Χριστός. Το Ευαγγέλιο είναι ένα πρόσωπο. Δεν είναι το έργο του Σταυρού μόνο, δεν είναι η Ανάσταση. Το Ευαγγέλιο είναι το πρόσωπο του Θεού. Αυτό που είναι ο Θεός. Και αυτό τους λέει εδώ ο Παύλος στα εδάφια που διαβάσαμε πριν, ότι μη ζητάτε απαντήσεις εδώ και εκεί, μη ζητάτε λύσεις μέσα σας ή έξω από σας τη θρησκεία. Ξεχάστε τα όλα, διαγράψτε τα όλα και μείνετε σε αυτόν που είναι η αλήθεια, στο Χριστό. Και για να το κάνει αυτό ο Παύλος, τους εξηγεί ποιος είναι ο Χριστός. Τι είναι ο Χριστός? Και τους λέει 5 πράγματα, αν έχετε τα φυλαδιάκια σας αυτά μπροστά, υπάρχει τόσο το κείμενο εδώ στο δεξί, στο αριστερό μέρος που διαβάσαμε, αλλά υπάρχει και ο σκελετός των σκέψεων που θα κάνουμε, και μπορείτε να παρακολουθήσετε από εκεί παραπέμποντας στο κείμενο. Επίσης το κείμενο θα είναι εδώ μπροστά, οπότε καθώς πηγαίνουμε εδάφιο-εδάφιο μπορούμε να βλέπουμε τις αλήθειες και να, σαν τους αρχαίους βερείς και εμείς, να διασταυρώνουμε αν αυτά που λέμε είναι σύμφωνα με το Λόγο του Θεού. Τώρα όπως θα δούμε σε αυτό το κείμενο, και εδώ θα βλέπουμε την μετάφραση του Βάμβα, εμείς το διαβάσαμε από τη νέα μετάφραση της Βιβλικής Εταιρείας, σε ένα σημείο θα κάνουμε μια πολύ αυστηρή κριτική στη μετάφραση της Βιβλικής Εταιρείας, γιατί υπάρχει ένα σημαντικό όχι επίτηδες φαντάζομαι, αλλά ένα σημαντικότατο λάθος που οδηγεί σε αίρεση. Ας δούμε όμως τι λέει ο Παύλος πριν πάμε εκεί. 1-1. Τι είναι ο Χριστός? Ποιος είναι ο Χριστός? Ποιος είναι ο Χριστός για το Θεό? Στο δεύτερο κεφάλαιο, επιτρέψτε μου πριν πάμε εκεί, θα διαβάσω ένα κομμάτι από το δεύτερο κεφάλαιο, τα εδάφια 8 έως 11. Λέει ο Παύλος στους Κολοσσαείς, προσέχετε καλά μη σας εξαπατήσει κανείς με τους... Και καθώς διαβάζουμε αυτό το κομμάτι, ας θυμηθούμε όλα αυτά που είπαμε για αυτό το περίεργο κράμα, το τοξικό κράμα της θρησκείας των Κολοσσέων. Προσέχετε καλά μη σας εξαπατήσει κανείς με τους απατηλούς και κούφιους συλλογισμούς της ανθρώπινης σοφίας. Έτσι. Που στηρίζονται σε ανθρώπινες παραδόσεις και σε μια λαθεμένη πίστη προς τα στοιχεία του κόσμου και όχι στη διδασκαλία του Χριστού. Γιατί μόνο στο Χριστό κατοικεί σωματικά όλη η θεότητα. Μόνο αυτός μπορεί να μας δώσει την πληρότητα της ζωής. Αυτός που είναι Κύριος κάθε αρχής και εξουσίας. Πιστεύοντας αυτόν, λάβατε την πραγματική περιτομή, σαν τη διαστολή με την Ιουδαϊκή περιτομή, την οποία την είχαν περί πολλού, έτσι. Πραγματική περιτομή, αυτή που δεν γίνεται με ανθρώπινα χέρια, αλλά την κάνει ο Χριστός, και είναι η απαλλαγή από την αμαρτία που εξουσίαζε τον άνθρωπο. Βλέπουμε λοιπόν σε αυτό το κομμάτι πως ο Παύλος κριτικάρει την τοξικότητα του Ευαγγελίου, της θρησκείας που είχαν φτιάξει οι Κολοσσαείς, φέρνοντας μπροστά τους στη συνέχεια με το κομμάτι που θα διαβάσουμε τη φρεσκάδα και την αλήθεια του Ευαγγελίου. Σκέφτομαι επίσης, πριν πάμε στο κυρίως θέμα μας, το πόσο παρόμοια είναι οι πλάνοι που είχαν πέσει οι Κολοσσαείς με τις πλάνες που κυκλοφορούν πολλές φορές σήμερα μεταξύ μας και στον Ευαγγελικό κόσμο. Και έξω από τον Ευαγγελικό βέβαια κόσμο, μην κάνουμε τόσο αυστηρή αυτοκριτική, αλλά και στον Ευαγγελικό κόσμο. Ακούγαμε αυτή την εβδομάδα, το λέγαμε πάλι την Παρασκευή, το τι γίνεται στην Ιγυρία. Στην Ιγυρία το 70%, το άκουγα πάλι την Παρασκευή το βράδυ όταν γυρίσαμε από την Εκκλησία σε άλλη εκπομπή, το 70% του πληθυσμού είναι αυτοαποκαλούμενοι Ευαγγελικοί. Αλλά τι κηρύττουν και τι πρεσβεύουν? Ένα Ευαγγέλιο σε εισαγωγικά που κέντρο του έχει τον άνθρωπο. Γιατί υπάρχει ο Θεός? Για να κάνει τον άνθρωπο πλούσιο και υγιή. Γιατί υπάρχει ο Θεός? Για να μας χαρίζει υλικά αγαθά. Γιατί υπάρχει ο Θεός? Για να μας κάνει να ζούμε με ευμάρεια και με ευημερία σε αυτόν τον κόσμο. Αυτό το ψεύτικο Ευαγγέλιο είναι το σημερινό αντίστοιχο, η σημερινή αναλογία αυτού του ψεύτικου Ευαγγελίου που είχαν οι αρχαίοι Κολοσσαείς. Πάμε όμως στο πρώτο κεφάλαιο και στα εδάφια που διαβάσαμε, να δούμε τι λέει ο Παύλος. Τι είναι αυτό που λέει ο Παύλος? Το πρώτο λοιπόν, όπως βλέπουμε και από τα bulletins που έχουμε μπροστά μας, το πρώτο στοιχείο που αναφέρει ο Παύλος για να αναδείξει την πληρότητα, την τελειότητα και την επάρκεια του προσώπου του Χριστού, είναι αυτό που διαβάζουμε στο πρώτο μισό του 15ου κεφαλαίου,
και στο 10ο, στο 19ο εδάφιο. Ο Χριστός, τι είναι ο Χριστός σε σχέση με το Θεό. Απαντώντας ο Παύλος στους γνωστικιστές, υπογραμμίζει τη μοναδικότητα του Χριστού και τους λέει κάτι που σοκάρει τους Ιουδαίους, Ιουδαιογενείς, να το πούμε έτσι, χριστιανούς των Κολοσσών. Ξέχασα να πω πριν ότι αιώνες πριν τον Παύλο, δύο αιώνες πριν τον Παύλο περίπου, ένας αρχαίος, ο Αντίοχος Επιφανής, είχε φέρει δούλους από την Ιουδαία, αρκετές χιλιάδες Ιουδαίους, Εβραίους. Αυτοί πήγαν εκεί, έκαναν τις ζωές τους, έστησαν τις ζωές τους, έγραψαν γράμματα στους συγγενείς τους και έτσι ένα μεγάλο μέρος Εβραίων, μάλλον ένα μέρος, μεγάλο μέρος κατοίκων της περιοχής, εκεί της κοιλάδας του ποταμού Λύκου, ήταν Ιουδαιογενείς. Ήτανε άνθρωποι που ήταν Εβραίοι, σιγά σιγά είχαν αφομοιωθεί με τους εθνικούς εκεί, αλλά κρατούσαν τις Ιουδαϊκές τους δοξασίες τους και τις Ιουδαϊκές τους παραδόσεις. Εξού και το ένα συστατικό του εκρηκτικού, τοξικού κράματος της θρησκείας ήταν η προσκόλληση στον Ιουδαϊσμό. Έτσι. Τι τους λέει λοιπόν ο Παύλος εδώ? Τους λέει το εξής. Τους λέει κάτι καταρχήν που σοκάρει τους Ιουδαίους, ότι ο Χριστός είναι η εικόνα του Θεού. Έχουμε ακούσει πολλές φορές τον Κώστα τον Τζεβά που μας λέει ότι ο Θεός για τους Ιουδαίους δεν έχει εικόνα. Ο Θεός δεν απεικονίζεται. Παίρνοντας κατά γράμμα την δεύτερη εντολή ότι δεν θέλεις κάνει ομοίωμα σε μένα, οι Ιουδαίοι έχουν σαν μεγάλη αμαρτία και είναι σωστή η αρχή τους, ξεκινάει από αγαθά κίνητρα την αρχή ότι ο Θεός στον κόσμο δεν απεικονίζεται, δεν έχει εικόνα. Πάει λοιπόν ο Παύλος και τους τσιγκλάει στο σημείο αυτό, τους πατάει αυτό που τους πονάει και τους λέει ο Θεός έχει εικόνα. Και αυτή είναι η εικόνα, και αυτή η εικόνα είναι ο Χριστός. Θέλεις να δεις το Θεό, κοίτα το Χριστό. Θυμάστε την προηγούμενη Κυριακή το πρωί ποιο ήταν το θέμα μας. Η δόξα του Θεού. Τι είναι η δόξα του Θεού, είπαμε. Η δόξα του Θεού είναι η δόξα, η έννοια δόξα ξεκινάει από το ρήμα, προέρχεται από το ρήμα δοκαίο δοκό. Είναι αυτό που κοιτάζω, είναι αυτό που εκλαμβάνω, είναι αυτό που προσλαμβάνω όταν κοιτάω κάποιον. Η δόξα ενός ανθρώπου είναι το σύνολο των ιδιοτήτων του. Το όνομα ενός ανθρώπου είναι το σύνολο των ιδιοτήτων του. Η δόξα του Θεού είναι η αποκαλυμμένη φύση του Θεού. Και ο Απόστολος Ιωάννης μας λέει στο πρώτο του κεφάλαιο, σε δύο σημεία, ότι η αποκάλυψη του Θεού είναι ο Χριστός. Το Θεόν ουδή σε ώρα και πόποτε, λέει στο 18ο εδάφιο του πρώτου κεφαλαίου, ο μονογενής Υιός, ο αιώνης στον κόλπο του Πατρός, εκείνος εξηγήσατο. Και λέει κάπου αλλού, πιο πριν, ότι ο Θεός είναι η δόξα, ο Χριστός, συγγνώμη, είναι η δόξα του Θεού. Όταν ο Στέφανος, λέγαμε πάλι την προηγούμενη Κυριακή, βλέπει τον ουρανό ανοιγμένο, λέει ότι βλέπει τη δόξα του Θεού και τον Υιό του Θεού καθισμένο στα δεξιά του Θεού και απευθύνεται σε αυτό που βλέπει, δηλαδή τη δόξα του Θεού και λέει ο Υιός του Θεού. Ο Υιός του Θεού λοιπόν είναι η δόξα του Θεού. Ο Υιός του Θεού, ο ενσαρκωθής Υιός του Θεού, είναι ό,τι ήταν δυνατό να καταλάβουμε εμείς περί Θεού. Αν θέλουμε να καταλάβουμε, αν θέλουμε να δούμε τι μπορεί να καταλάβει ο άνθρωπος με το τραυματισμένο από την αμαρτία μυαλό του για το Θεό, ας δούμε το Χριστό. Αυτό μπορούμε να καταλάβουμε για τον Θεό. Όπως είναι ο Χριστός, οι ηθικές του ιδιότητες, η ομορφιά του, η φρεσκάδα του, η αντισυμβατικότητά του σε ένα συμβατικό αμαρτωλό περιβάλλον, αυτό είναι ο Θεός. Αυτή είναι η φρεσκάδα του Θεού. Ο Χριστός είναι η εικόνα του Θεού. Ό,τι μπορούμε να καταλάβουμε για τον Χριστό, για τον Θεό, είναι ο Χριστός. Αλλά αυτό το εδάφιο έχει, αν το αναλύσουμε λίγο παραπάνω, έχει μερικά πράγματα που πρέπει να το δούμε, να τα δούμε. Υπάρχει στους μερικά πράγματα που πρέπει να δούμε και για τους Ιουδαίους και για τους εθνικούς, για τους Έλληνες. Στους Ιουδαίους δεν πρέπει να δούμε. Υπάρχει μια έννοια κυρίαρχη στην Παλιά Διαθήκη. Είναι η σοφία του Θεού. Και η σοφία του Θεού δεν είναι μόνο μια ιδιότητα του Θεού, ο Θεός είναι σοφός. Υπάρχουν κάποια πολύ σημαντικά εδάφια στις παροιμίες, το δεύτερο κεφάλαιο των παροιμιών και στο 8ο κεφάλαιο των παροιμιών, όπου ο παροιμιαστής παρουσιάζει τη σοφία σαν ένα πρόσωπο. Ακούστε, λέει γεννήθηκα, λέει η σοφία για τον εαυτό της. Γεννήθηκα όταν ακόμα δεν υπήρχαν οι άβυσσοι, προτού να γίνουν οι πηγές και οι νερομάνες, πριν να θεμελιωθούν τα βουνά και πριν υπάρξουν οι λόφοι. Εγώ γεννήθηκα. Δεν είχε ακόμα κάνει ούτε η γη
ούτε, συγγνώμη, δεν είχε κάνει ακόμα ούτε τη γη, ούτε τους κάμπους, ούτε τον πρώτο κόκο από το σύνολο του σύμπαντος. Ήμουν εκεί όταν στέριωνε τους ουρανούς, όταν χάραζε κύκλο τον ορίζοντα στο πρόσωπο του ωκεανού, όταν ψηλά τα νέφη στέριωνε και ορμητικά αναβρίζαν τις αβύσου οι πληγές. Προσέξτε, όλα αυτά που διαβάζουμε είναι η σοφία, δηλαδή ο Χριστός, και λέει για τον εαυτό του σε σχέση με τη δημιουργία και το Θεό. Όταν έβαζε όριο στη θάλασσα ώστε να μην τα, ξεπερνάνε τα νερά, όταν της γης έβαζε τα θεμέλια, τότε ήμουν κοντά του. Σαν μικρό παιδί και ήμουν η καθημερινή του ευχαρίστηση, ενώ στην παρουσία του χαιρόμουν ακατάπαυστα. Χαιρόμουν στις δικής του γης την οικουμένη και ήμουν ευτυχισμένη αργότερα στους ανθρώπους ανάμεσα. Και τώρα ακούστε με, παιδιά. Ευτυχισμένοι είναι εκείνοι που τηρούν τις εντολές μου. Τη διδαχή μου ακούστε και θα γίνετε σοφοί, μην την εγκαταλείπετε. Ευτυχισμένος ο άνθρωπος που με ακούει, που ξαγρυπνάει καθημερινά μπροστά στην πόρτα μου και που στις θύρας μου παραμένει το κατόφλι. Πραγματικά εκείνος που με βρίσκει, βρίσκει τη ζωή και του Κυρίου έχει την εύνοια. Παροιμίες 8, 24 έως 35. Η σοφία του Θεού δεν είναι μια ιδιότητα του Θεού μόνο. Η σοφία του Θεού είναι αυτό που λέει ο Παύλος στην 1η προς Κορινθίους επιστολή, ότι εγεννήθη εις ημάς σοφία, ο Χριστός. Η σοφία του Θεού, όπως και ο Λόγος του Θεού, είναι ο Χριστός. Αλλά το ένα κρατήριο, είπαμε, ήταν Ιουδαίζων, ήταν Ιουδογενές, το άλλο ήταν Εθνικογενές, ήταν καθαρή εθνική. Αυτή είχαν μια άλλη εικόνα για την οποία συχνά μας μιλάει ο Ανδρέας. Ήταν η εικόνα του Λόγου του Θεού. Τι είναι ο Λόγος? Ο Λόγος είναι πριν από καθετή για τους Έλληνες, μέσα σε καθετή και μετά από καθετή. Σκεφτείτε Λόγος, έτσι, reason στα αγγλικά, word στα αγγλικά, όλες αυτές οι έννοιες έχουν την ίδια αναφορά, το ίδιο, την ίδια έννοια σαν αναφορά. Μήπως έχει πολύ κρύο, κρυώνεται, εντάξει, ζέστη, για τη ζέστη δεν μπορούμε να κάνουμε, για το κρύο μπορούμε. Ο Λόγος, ο Λόγος του Θεού είναι ο Χριστός. Τι σημαίνει Λόγος? Λόγος, είπαμε, είναι πριν από κάθε τι. Η αιτία του καθετή. Ο λόγος που ήρθα εδώ είναι για να σας δω. Η αιτία του καθετή. Ο λόγος είναι η εσωτερική συνέχεια, η λογική, η συνέχεια που έχει καθετή. Ο τρόπος με τον οποίο ξεδιπλώνεται μέσα σε καθετή η ύπαρξη. Ο λόγος είναι η αιτία, ο λόγος είναι και η συνέχεια. Αλλά ο λόγος στο τέλος είναι και ο σκοπός. Ο λόγος που δουλεύουμε είναι να επιζήσουμε. Έτσι. Ο λόγος είναι η αιτία, ο λόγος είναι ο σκοπός, ο λόγος είναι το νόημα, η συνέχεια, η εσωτερική συνέπεια του καθετή. Ο λόγος λοιπόν είναι το καθετή για τους αρχαίους Έλληνες, για τους εθνικούς. Και λέει ο Παύλος, έρχεται και λέει, το λέει ο Ιωάννης στο πρώτο κεφάλαιο του Ευαγγελίου του, ότι ο λόγος του Θεού είναι ο Χριστός. Ο Θεός λόγος είναι ο Υιός Θεός. Το δεύτερο πρόσωπο της Τριάδας. Ο Θεός Λόγος. Και λέει και κάτι ακόμα. Ότι είναι εικόνα του Θεού, άρα, μάλλον αυτό το λέει, το υπονοεί, το κάνουμε εμείς από την πρώτη έννοια την εικόνα, βγάζουμε ένα συμπέρασμα. Ποιος είναι η εικόνα του Θεού? Διαβάζουμε στη Γένεση ότι εμείς χτιστήκαμε. Εμείς δημιουργηθήκαμε από το Θεό εικόνα και ομοίωσή Του. Άρα, επειδή δεν είμαστε εικόνα και ομοίωσή Του και εικόνα Του είναι ο Χριστός, άρα η εικόνα η δική μας, το μοντέλο το δικό μας, αυτό που εμείς πρέπει να γίνουμε, και θα το δούμε πώς, είναι ο Χριστός. Είμαστε εικόνα του Θεού, πεσμένη εικόνα του Θεού, είναι η αυθεντική εικόνα Θεού ο Χριστός, άρα ο άνθρωπος για να ξαναβρει τον προορισμό του, πρέπει να βρει τον Χριστό, την εικόνα του Θεού, ώστε να γίνει, την αυθεντική εικόνα του Θεού, ώστε να γίνει εικόνα Θεού και ο άνθρωπος. Το πρώτο λοιπόν που λέει ο Παύλος εδώ, στα εδάφια 15, στο πρώτο μισό του 15 και στο εδάφιο 19, το βλέπουμε, ναι, φτάνουμε, διότι εν αυτό ειδόκησε ο πατήρ να κατοικήσει πάνω το πλήρωμα, και στο εδάφιο 2 λέει για την αναστημένη πραγματικότητα του Χριστού, όλο το πλήρωμα της θεότητος σωματικός, είναι ο Χριστός. Δεν είναι λιγότερο Θεός από τον Πατέρα Θεό, είναι όσο ο Πατέρας είναι Θεός, τόσο Θεός είναι και ο Υιός, τόσο Θεός είναι και το Άγιο Πνεύμα. Αλλά δεν είναι τρεις ξεχωριστοί Θεοί, όπως λέμε συνεχώς, είναι ένας Θεός. Δεν είμαστε τρία θεϊστές, είμαστε μόνο θεϊστές. Είναι ένας Θεός που είναι τρία πρόσωπα, ξεχωριστά όμως,
που δεν ταυτίζονται το ένα με το άλλο. Δεν βγάζει λογική, αλλά επειδή είναι Θεός, δεν χωράει στη δική μας λογική. Δεν χρειάζεται όλα να τα καταλαβαίνουμε, κάποια τα δεχόμαστε διαπίστεως. Το πρώτο λοιπόν που αναφέρει ο Παύλος εδώ και το βλέπουμε στο σημειωματάριό μας, είναι ότι ο Χριστός είναι η εικόνα, η δόξα του Θεού. Το δεύτερο που βλέπουμε είναι ότι ο Χριστός είναι η αιτία, ο συντηρητής και ο σκοπός της κτήσης. Δέστε τα εδάφια 15β και μέχρι το 19. Πρωτότοκος πάσης κτήσεως. Τώρα εδώ είναι το φάουλ που λέγαμε. Εδώ είναι το λάθος της νέας μετάφρασης που λέγαμε. Γιατί αν το διαβάσουμε στη νέα μετάφραση θα βρούμε ένα μαργαριτάρι. Λέει απόλυτη κτήση πρωτογεννημένος. Μόνο αυτό δεν λέει ο Λόγος του Θεού. Γιατί για να δούμε τι σημαίνει πρωτότοκος θα πρέπει, και αυτή είναι η αξία της βιβλικής εξηγητικής, αυτό που λένε exposition στα αγγλικά, είναι να δούμε τι σημαίνει ένας όρος μέσα στην υπόλοιπη γραφή. Και για να δούμε τι σημαίνει ο όρος πρωτότοκος, θα πάμε πίσω στην Παλιά Διαθήκη και θα δούμε ότι στο βιβλίο της Εξόδου και στο 4ο κεφάλαιο πάει ο Μωυσής σταλμένος από τον Θεό και λέει στον Φαραώ, ο πρωτότοκος μου είναι ο Ισραήλ. Τον γιο μου θα τον αφήσεις, θα τον ελευθερώσεις για να με λατρεύσει. Όσοι είμαστε στο Σούνιο την επόμενη εβδομάδα θα δούμε πολύ αναλυτικά αυτό το εδάφιο. Τι σημαίνει, είναι ίσως το κέντρο του συνεδρίου αυτό το εδάφιο. Πάει ο Μωυσής στον Φαραώ και του λέει, ο Θεός λέει ότι ο πρωτότοκος του είναι ο Ισραήλ. Τι σημαίνει ο πρωτότοκος του? Είναι ο πρώτος λαός που γέννησε? Όχι, στην αρχή δεν υπήρχαν ξεχωριστοί λαοί. Κάποτε ο Θεός κάλεσε τον Αβραάμ στο 12ο κεφάλαιο της Γένεσης. Του λέει, βγες από την Ούρ των Χαλδαίων στη Μεσοποταμία και θα σου χαρίσω εγώ μέσα από το σπέρμα του. Και χαζεύει ο Αβραάμ, γιατί είναι μεγάλος άνθρωπος και δεν έχει γιο. Μέσα από το γιο σου που θα σου χαρίσω θα βγει ένας λαός και αυτός ο λαός θα γίνει ευλογία για όλη τη γη. Και ξέρουμε εμείς τι εννοούσε. Πρωτότοκος είναι αυτός που έχει την εύνοια, αυτός που έχει την ευλογία. Αλλά και στον Ψαλμό 89, στο εδάφιο 27, αν πάμε, θα δούμε ότι λέει ο ψαλμωδός, εγώ βεβαίως θέλω κάμει αυτόν, τον Υιόν, είναι προφητικό για τον Χριστό ο ψαλμός, εγώ βεβαίως αυτόν θέλω κάμει πρωτότοκόν μου, πρώτον επί τους βασιλείς της γης. Αυτό είναι πρωτότοκος, πρώτος επί των βασιλείων της γης. Έρχονται λοιπόν οι φίλοι μας, οι μάρτυρες του Ιεχωβά και παίρνουν αυτό το εδάφιο και τους τρώνε και το χαλί δυστυχώς, άθελά της η νέα μετάφραση εδώ της βιβλικής εταιρείας και λέει, μα κοιτάξτε, νάτος, πρώτος, γεννήθηκε πρώτος. Δεν είναι αυτό. Δεν είναι κτισμένος ο Χριστός. Ο Χριστός υπήρχε, όπως λέει προφητικά και το κομμάτι των παροιμιών που διαβάσαμε, υπήρχε πριν γίνει καθετή. Παρακολουθούσε τον Θεό, μάλλον πρωταγωνιστούσε, λάθος το παρακολουθούσε, πρωταγωνιστούσε μαζί με τον Θεό Πατέρα και με τον Θεό Άγιο Πνεύμα στη δημιουργία, κάνοντας το καθετή. Τι είναι λοιπόν ο Χριστός για τη δημιουργία? Είναι η αιτία της, είναι ο δημιουργός. Το λέει πολύ ωραία το σύμβολο της πίστεως. Διού τα πάντα εγένετο. Είναι ο δημιουργός, είναι ο συντηρητής, το λέει πάρα πολύ ωραία και εδώ, ότι είναι ο συντηρητής του σύμπαντος στο εδάφιο 17 και αυτός είναι προπάντων και τα πάντα συντηρούνται δι' αυτού. Είναι αυτός που κανονίζει και φροντίζει. Λέει κάπου στο Ευαγγέλιο του Ιωάννη, ο πατέρας μου εργάζεται και εγώ εργάζομαι. Είναι αυτός που εργάζεται ώστε το σύμπαν να μην γίνει κανένα δυστύχημα φοβερό στο σύμπαν. Ένας πλανήτης να μην τρακάρει, ξέρω εγώ, μην αποκλίνει από την πορεία του. Όλα αυτά τα μυστηριώδη και ανεξήγητα, όχι για μας, αλλά για τους πιο προχωρημένους επιστήμονες. Για όλα αυτά, πίσω είναι ο Χριστός, πίσω είναι ο Υιός Θεός, ο Θεός Λόγος που φροντίζει και συντηρεί το σύμπαν. Είναι λοιπόν ο Χριστός η εικόνα του Θεού και ο Λόγος του Θεού, είναι ο Χριστός η αιτία, ο συντηρητής και ο σκοπός της δημιουργίας. Και το τρίτο, τι είναι ο Χριστός για την Εκκλησία? Τι είναι η Εκκλησία? Η Εκκλησία ξέρουμε τι είναι, είναι το σύνολο των ανθρώπων που είδαν συσταυρωμένο τον εαυτό τους για τις πίστεως με τον Χριστό και συναναστημένο, είναι αυτοί που θα αποτελέσουν τη μελλοντική κτήση του Θεού. Η Εκκλησία είναι το σώμα του, αντιπρόσωπός του στη γη. Η Εκκλησία είναι του και όχι μας. Και αυτό είναι σημαντικό να το θυμόμαστε. Είναι η Εκκλησία του και δεν είναι η Εκκλησία μας. Δεν ανήκει στην ηγεσία που ο Θεός έχει ευδοκίσει να βάλει στην Εκκλησία. Η Εκκλησία ανήκει στην κεφαλή της, στον Χριστό. Δεν κάνουμε ό,τι θέλουμε στην Εκκλησία. Είμαστε διαχειριστές αυτού του οποίου είναι ιδιοκτησία και σώμα η Εκκλησία. Είναι ο λυτρωμένος του λαός.
αν υπάρχουν άλλες οργανώσεις, σωματεία, ιεραποστολές, είναι για να εξυπηρετούν την Εκκλησία. Το σώμα χωρίς την κεφαλή είναι άβουλο και νεκρό. Και αυτός ο Χριστός είναι η κεφαλή της Εκκλησίας. Η Εκκλησία είναι, για να το δούμε σχατολογικά, η νέα δημιουργία του Θεού. Η δημιουργία που βγήκε από το Σταυρό και την Ανάσταση. Η φρέσκια δημιουργία. Θαυμαστός καινούριος κόσμος του Θεού με κεφαλή τον Χριστό. Είδαμε τι είναι ο Χριστός σε σχέση με τον Θεό, τι είναι ο Χριστός σε σχέση με τη δημιουργία, τι είναι ο Χριστός σε σχέση με την Εκκλησία. Και στο 18β κεφάλαιο λέει ότι πρωτότοκτος εκ των νεκρών για να γίνει αυτός πρωτεύων εις τα πάντα. Και στο 20ο εδάφιο λέει και δι' αυτού να συνδιαλλάξει τα πάντα προς αυτόν. Ειρηνοποιεί σας δια του αίματος του Σταυρού αυτού δι' αυτού, είτε τα επί γης, είτε τα επ' ουρανής. Αν υπάρχει η ανθρώπινη ιστορία, υπάρχει η ανθρώπινη ιστορία για να ματαιώσει το έργο του διαβόλου και να αναδείξει το έργο του Θεού. Να ματαιώσει αυτό που έκανε ο διάβολος στο τρίτο κεφάλαιο της Γένεσης και να δείξει αυτό που έκανε ο Θεός εκείνο το θαυμαστό Σαββατοκύριακο, αποκορύφωμα αυτού που έκανε ο Θεός, δεν έγινε μόνο τότε, το θαυμαστό Σαββατοκύριακο πριν 2000 χρόνια στην Ιερουσαλήμ και έξω από την Ιερουσαλήμ. Όταν πέθανε ο Χριστός και όταν αναστήθηκε ο Χριστός. Γιατί τότε εγκαινιάστηκε η νέα δημιουργία του Θεού. Είναι πολύ βασική έννοια. Είναι πολύ βασικό να θυμόμαστε ότι η Εκκλησία είναι ο νέος κόσμος του Θεού. Είναι η νέα δημιουργία του Θεού. Ο Χριστός είναι ο σκοπός και η αιτία της ιστορίας. Έτσι όπως ο Θεός τη διαβάζει και όπως ο Θεός τη γράφει. Όχι εμείς οι άνθρωποι. Εμείς οι άνθρωποι βλέπουμε άλλη ιστορία. Αλλά η πραγματική ιστορία είναι αυτή που γράφει στο παρασκήνιο ο Θεός. Και στο πέμπτο μάλλον σημείο, είναι τι είναι για μας ο Χριστός προσωπικά. Και διαβάζουμε στα εδάφια 21 έως 23 και εσάς Κολοσσαείς και εσάς Γλυφαδιώτες που ήσασταν ποτέ απαλυτριωμένοι και εχθροί κατά τη διάνοια και τα έργα τα πονηρά. Τώρα όμως σας συμφιλίωσε προς Αυτόν δια του σώματος της αργός αυτού δια του θανάτου για να σας παραστήσει ενώπιον αυτού του Πατέρα Θεού δηλαδή Άγιους και άμμομους, αψεδιάγαστους και ανέγκλητους, δεν μπορεί να σας εγκαλέσει κανένας. Εάν επιμένετε, υπάρχει προϋπόθεση, αν επιμένετε στην πίστη, τεθεμελιωμένη και στερεή και μη μετακινούμενη από τις ελπίδες του Ευαγγελίου, όχι από αυτό που είσαστε εσείς, όχι από τη δική σας ηθική, από την ελπίδα του Ευαγγελίου, το οποίο ακούσατε, του κηρυθέντος εις πάσα την κτήση υπό τον ουρανό, του οποίου εγώ, ο Παύλος, έγινα υπηρέτης. Και τι θέλει να πει εδώ ο Παύλος. Το έχει πει παντού, το έχει πει σε όλες τις επιστολές. Είναι το κέντρο του Ευαγγελίου. Τι θέλει να πει και γιατί καταλήγει με αυτό σε όλη αυτή την κλιμακούμενη, τον κλιμακούμενο ύμνο, κλιμακούμενο ως προς την απόδοση της δόξας στο Θεό ύμνο για το πρόσωπο του Χριστού. Ότι αυτός που είναι το παν για τη δημιουργία, ότι αυτός που είναι η εικόνα του Θεού, αυτός που είναι το παν για τη νέα δημιουργία και όχι μόνο για την πρώτη δημιουργία, αυτός που είναι το παν για την ιστορία, αυτός που αν ήταν όλα αυτά θα θεωρούσαμε ότι είναι κάπου μακριά και εμείς δεν μπορούμε να το φτάσουμε και δεν μπορούμε να του μιλήσουμε, αυτός είναι ο δικός σου ο Χριστός, ο προσωπικός σου σωτήρας και ο προσωπικός φίλος. Είναι σαν να κάνει ένα σχήμα γεωμετρικό ο Παύλος και αφού ανεβάζει τον Χριστό, ξαφνικά τον κατεβάζει και τον βάζει μέσα στις καρδιές μας. Και λέει αυτός που είναι όλο αυτό το θαυμαστό, όλο αυτό που μόνο έναν ύμνο μπορούν να το απευθύνεις και αυτόν τον ύμνο να έχεις πέσει στα γόνατα και να έχεις κάτω το κεφάλι όπως τα έχουν οι μουσουλμάνοι. Γιατί έχουν μια αίσθηση του ποιος είναι ο Θεός οι άνθρωποι αυτοί. Και αυτό ίσως σε αντιδιαστολή και με εμάς που την έχουμε χάσει αυτή την αίσθηση. Αυτό το φοβερό, αυτό το απρόσιτο, αυτό το μεγάλο είναι πράγματι τόσο μεγάλο. Αλλά ταυτόχρονα είναι και κάτι που είναι δικό σου. Είναι κάτι που είναι μέσα σου. Είναι κάποιος που είναι μέσα σου. Είναι κάποιος του οποίου του ανήκεις, αλλά και σου ανήκει. Και αυτό είναι το Ευαγγέλιο. Αυτή είναι η απλότητα και η χαρά του Ευαγγελίου. Και σε αυτό το Ευαγγέλιο, επειδή είναι τόσο απλό και τόσο ωραίο και τόσο φρέσκο και τόσο πλήρες, εμείς βάζουμε Ιουδαϊσμούς και γνωστικισμούς και νότες και προσπαθούμε να βρούμε για να το κάνουμε πιο πικάντικο, πιο πιπεράτο, πιο ελκυστικό, πιο όμορφο. Δεν γίνεται. Και δεν γίνεται γιατί συμβαίνει αυτό που λένε καμιά φορά στα αγγλικά, να το πω, είναι, λέει, too good to be true. Είναι πραγματικά τόσο καλό, αλλά είναι αληθινό. Είναι τόσο φρέσκο, αλλά είναι δικό μας. Είναι ρεαλιστικό. Και αυτό το Ευαγγέλιο
δεν είναι δοξασία, δεν είναι φιλοσοφία. Το Ευαγγέλιο το λέμε συχνά και είναι λάθος όταν το λέμε. Δεν είναι το απόλυτα σωστό όταν το λέμε. Δεν είναι το τι έκανε ο Θεός μόνο στο Σταυρό και τι έκανε στην Ανάσταση. Το Ευαγγέλιο, αν θέλουμε να το πούμε όλο, και θα περιλαμβάνει και το Σταυρό και την Ανάσταση αυτό, και θα είναι αυτά τα δύο στην καρδιά του, το Ευαγγέλιο είναι ο Θεός. Είναι αυτό που είναι ο Θεός. Το Ευαγγέλιο είναι το πρόσωπο του Χριστού. Και αυτό το Ευαγγέλιο είναι δικό σου και δικό μου. Και επειδή είναι δικό σου και δικό μου, δεν χρειαζόμαστε ούτε νοητικά, ούτε συναισθηματικά, ούτε ψυχολογικά, ούτε ανθρώπινα, κανένα συμπλήρωμα. Το λέει ο Λόγος του Θεού, ούτε γιώτα, ούτε κεραία. Ας πάρουμε το Ευαγγέλιο στην καρδιά μας. Ας πάρουμε το Χριστό. Και ας είμαστε πλήρεις εν αυτό. Αμήν. Ας προσευχηθούμε.